Μένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες το θέμα της πυρκαγιάς ευρύτερα με όλα τις τα μέτωπα. Να δούμε πόσα και πού υπάρχουν. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Σουφλίου. Ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και να ξεκινήσουμε έτσι, αν θέλετε, και λίγο ευχάριστα τη συζήτησή μας, τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι οι οποίοι εκένωσαν τη Δαδιά, κύριε Καλακίκο, τα τελευταία 24 ώρα, έτσι είχαν μια θετική αίσθηση, το ανέφεραν και στην κάμερα προς το πρόσωπό σας, ότι σας ευχαριστούν πολύ για όλη την ασφάλεια που τους παρήχατε κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους από τις οικίες τους. Εμείς με το οφείλαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά Σάββατο το βράδυ να τους απομακρύνουμε με οργανωμένη βέβαια απομάκρυση και με τη συμβολή του στρατού, της αστυνομίας και όλων των φορέων. Δέμεναν στο Τυχερό και στο Προπατώνα και χτες το απόγευμα υπέστρεψαν στις κατοικίες. Παράλληλα βέβαια για προληπτικούς λόγους είχαμε απομακρύνει, ζητήσαμε την απομάκρυση όσων είχαν αναπνευστικών προβλημάτων και από τη Λευκίνη. Σήμερα επέστρεψαν οι περισσότεροι, εκτός από ένα άτομο το οποίο ήθελε να διαμείνει στο ξενοδοχείο διότι ήταν μόνος. Νομίζω ότι σήμερα αποκαταστάθηκε εν μέρη και η κυκλοφορία στον κόμβο Λύρας Δαδιάς. Δόθηκε κανονικά η κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα συγκροτήθηκαν σώματα εθελοντών πυροσβεστικής στρατού και μαζί υπό την καθοδήγηση της πυροσβεστικής δύναμης και των δασικών μπήκανε στα καμένα και άρχισαν την κατάσβεση, την ολοκληρωτική κατάσβεση. Δεν διατρέχει αυτή τη στιγμή κανένα κίνδυνο, κανένα οικισμός, πλην όμως νοτιοδυτικά της Δαδιάς υπάρχουν ακόμα αναζωπερώσεις και υπάρχουν μεγάλες εκτεταμένες, δηλαδή εκτεταμένη πυρκαγιά. Ναι, όλες οι πληροφορίες αυτό. Και οφείλεται βεβαίως και στην αλλαγή του ανέμου, πολλές φορές που αλλάζει ο άνεμος, αν και από το πρωί προσπαθούμε με διάφορες επιχειρήσεις, όπου υπάρχουν, θα πρέπει να τονίσουμε, γιατί εκτός από το στρατό και πολλοί άλλοι δασικοί, και πολύ περισσότεροι πυροσβέστες που με κίνδυνο της ζωής τους καταβάλουν υπεράφορες προσπάθειες να σβήσουν λόγω της πυκνότητας του δάσους αυτή τη φωτιά. Θα πρέπει και να ευχαριστήσουμε και τους ιδιώτες, γιατί σήμερα όπου πήγα και είδα τις αντιπυρικές ζώνες έχουν βάλει τα μηχανήματά τους σε βραχώδη περιοχές. Πολλές φορές μπορούν να υποστούν ζημιές, αλλά όμως αγαπούν αυτό που κάνουν, θέλουν να προσφέρουν και στα δύσκολα δεν αρνήθηκαν όταν τους κάλεσε η πυροσβεστική, το δασαρχείο, εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια να βρεθούν παρόν. Και είναι πολύ σημαντικό που το επισημαίνετε αυτό, κύριε Δήμαρχε. Αλίμονο, όλα αυτά τα 24 ώρα άνθρωποι μπήκανε με σθένος μπροστά στα πύρινα μέτωπα, οι πυροσβέστες φυσικά και από εδάφους και από αέρος, άνθρωποι οι οποίοι είναι της πολιτικής προστασίας, άνθρωποι του στρατού, της αστυνομίας, ιδιώτες, υλοτόμοι. Είδαμε συνεταιρισμούς υλοτόμων από το ρεπορτάζ, όλα αυτά τα 24 ώρα να επιχειρούν, άνθρωποι οι οποίοι εθελοντές επίσης βρίσκονται εκεί στην πρώτη γραμμή και παρέχουν την βοήθειά τους απλόχερα στους ανθρώπους και τους κρατούν όρθιους, αν θέλετε να το πούμε πολύ απλά, δίνοντάς τους φαγητό. Μια τεράστια τιτάνια προσπάθεια και από όλους σας, από την αυτοδιοίκηση εκεί στο επιχειρησιακό κέντρο. Μας λέτε πως αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις, και αυτό που ξέρουμε και από τις τελευταίες πληροφορίες, ήδη από το μεσημέρι, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο νοτιοδυτικό μέτωπο, προς την Λευκίμη. Αναφορικά τώρα με το δάσος, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τον κεντρικότερο πυρήνα του δάσους της Δαδιάς, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έτσι είναι, αλλά επειδή η φωτιά είναι μεγάλης έκτασης και έχει καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις και η ζημιά οικολογική είναι ανεπανόρθωτη, δεν είναι βέβαιο αν δεν έχουμε αναζωπηρώσεις. Είναι ένα θέμα που αυτό θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν οριοθετήσουμε την πυρκαγιά, θα έχουμε αυτόν τον κίνδυνο. Χρειάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα φύλαξη, γιατί τυχόν οι άνεμοι ή
στον χρόνο μπορεί να έχουμε αναζωπηρώσεις όπως σήμερα που είχαμε αναζωπηρώσεις και πάλι δίνουμε την τιτάνια μάχη. Υπάρχει σωστή καθοδήγηση, θέλω να πιστεύω. Γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γίνονται αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να προστατευτούν οι φωλιές του Μαυρόγυπα. Από το πρωί, μετά από την συντονισμένη που είχαμε προσπάθεια αλλά και την συγκέντρωση που ήταν και ο υπουργός ο κύριος Τηλιανίδης, αποφασίστηκαν να ενισχυθούν οι δυνάμεις, αποφασίστηκε να ενισχυθούν γενικά τα μηχανήματα, αλλά έχουμε ακόμα και αγρότες οι οποίοι έρχονται από την περιοχή των Φερών με τραχτέρ οργανωμένα να βοηθήσουν και αυτοί στην πυρόσβεση. Έχουμε πραγματικά μεγάλη δύναμη εθελοντών οι οποίοι συνεχώς επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν και αυτοί να συμβάλλουν στην κατάσταση πυρκαγιάς. Υπάρχει ευαισθητοποίηση και μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τα διεθνή μέσα αλλά και πολύ περισσότερο και από την Ευρώπη, γιατί η ραδιά είναι ο πνεύμονας όχι μόνο του νομού Εύρου αλλά της Ευρώπης και στο παγκόσμιο χάρτη, είναι από τα μοναδικά οικοσυστήματα. Κύριε Καλακίκο, έτσι για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, τι άλλες ανάγκες υπάρχουν για εκεί αυτή την ώρα, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, αν θέλει να συνδράμει έστω και με την δική του βοήθεια, έστω και με το παραμικρό, έτσι ώστε να γίνει ένα λιθαράκι στην όλη αυτή προσπάθεια που συντελείται όλα αυτά τα 24 ώρα εκεί. Υπάρχουν ανάγκες σε φαγητό, υπάρχουν ανάγκες σε φάρμακα, ενδεχομένως θα μας πείτε εσείς. Δεν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες. Mm-hmm. Η περιφέρεια φροντίζει για τον εφοδιασμό των τροφίμων. Από εκεί και πέρα και ο Δήμος είναι έτοιμος να προσφέρει οτιδήποτε. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσφέρεται. Υπάρχει μεγάλη, αν θέλετε, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση του νομού μας και η Οριστιάδα, ο πρόεδρος ΠΕΔ και ο Χατζηγιάννογλου είναι πρόθυμοι να προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι οποίοι έρχονται πραγματικά να προσφέρουν ό,τι είναι δυνατόν και πολύ περισσότερο να εθαρρύνουν τους πυροσβέστες και όλοι συμμετέχουν στην πυροσβεστική αυτή προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Αλλά ευτυχώς που παίρνουμε πολύ μεγάλο θάρρος από τους πυροσβέστες, γιατί όταν τους πλησιάσουμε βλέπουμε ότι παρόλο που πέρασαν 6 μέρες είναι ετοιμοπόλεμοι, ναι, και έτοιμοι να δώσουν τη σκληρή μάχη, γιατί και επικινδυνότητα υπάρχει και σε πολλά σημεία πρόσβαση δεν υπάρχει και υπάρχει επικινδυνότητα μεγάλη. Άνθρωποι με αξιέπαινη αυταπάρνηση, αν μη τι άλλο δεν το συζητούμε. Για να κλείσουμε, μας λέτε πως έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία αναφορικά με την Εθνική Οδό, με το μέρος της Εθνικής Οδού που είχε παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους Αλεξανδρούπολης Σουφλίου, έτσι. Βεβαίως υπάρχει κανονικότητα και στην κυκλοφορία. Σημαντικό και αυτό, το γνωρίζουμε. Που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τώρα λοιπόν όλοι μαζί αγωνιζόμαστε να οριθετήσουμε την πυρκαγιά, να μην επεκταθεί στις φωλιές το Μαυρόγυπα και κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια υπεράτωπη. Να είστε καλά. Σε λίγο βέβαια έχουμε συντονιστικό, θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και θα συνεχίσουμε. Παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και τη συζήτηση. Καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.